Τον έχουμε έτσι λοιπόν και Πραξτέλης Βούρος. Πραξτέλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και πρώτα σας και θα σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε και έλεγα πριν με τον Κώστα, δεν ξέρω αν τ' άκουσες, ότι για μένα είναι πολύ σημαντικό όταν βγαίνει ένας παίκτης και μιλάει ότι δεν πάρει καλά τα πράγματα. Και γι' αυτό σε ευχαριστούμε και περισσότερο και για τον κόσμο που μας ακούει και λιγότερο για μας, εμένα και τον Κώστα. Ναι, σίγουρα. Όπως έχω ξαναπεί και εγώ και αυτοί οι συμπαίκτες μου, στα δύσκολα να μεγάλωσουν τους πιβότες και οι μεγάλες ομάδες, πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα στα δύσκολα, να βγούμε να μιλήσουμε, ώστε να ηρεμήσουμε το κλίμα. Καθώς και την χρονιά, όπως όλοι ξέρουμε, δεν έχει πάει με τον τρόπο που θέλαμε, και έτσι στα δύσκολα πρέπει να βγαίνουμε μπροστά, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Αυτό. Πραξιτέλη, καταρχήν ο Κώστας ο Αλαπαλάκης είμαι, να σε καλωσορίσω και εγώ και να ξέρω ότι είσαι το γούρι μας. Έχουμε κάνει δύο εκπομπές την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή είναι η τρίτη εκπομπή και αγαπημένο πρόσωπο είσαι για μας και σε θεωρούμε και γουρνή. Γιατί επανήλθες μετά από τραυματισμό, πήγες καταπληκτικά, το λέμε εμείς τώρα έξω από το παιχνίδι, που το βλέπουμε και πιο ψηλό χωρίς υδρότα και μαγιές ανάσες. Πήγες πολύ καλά και σε θεωρήσαμε και εμείς το γούρι της ανάκαμψης. Γι' αυτό ήρθες στην εκπομπή μας για την πρώτη συνέντευξη ποδοσφαιριστή του Όφη που θα έχουμε πολλούς στη συνέχεια, στις επόμενες εκπομπές. Αλλά σε θεωρούμε γούρι, είσαι έχεις κάνει καμιά φορά καμιά πρωτοχρονιά από τα λοιπόν σε κανένα σπίτι. Όχι, όχι, συνήθως με λέτε αντίθετα. Όχι. Καταρχάς, σου ευχαριστώ για τα λόγια σου, αλλά βάθμια που κάνουμε είναι ομαδικό σήμερα και νομίζω όλα τα παιδιά δείξαμε την απαραίτητη σοβαρότητα που έπρεπε και πήραμε σε εισαγωγικά τον ένα βαθμό. Χρυσάφι, αλλά πήραμε τον ένα βαθμό. Χρυσάφι, ήταν έτσι όπως ήταν η ψυχολογία της ομάδας. Εγώ, Πραξτέλη, για μην σε κουράσω, να σου κάνω μια ερώτηση. Εγώ και μία ο Μανώλης ο Σαρής, για να πάμε έτσι ήρεμα, να έχεις και τον χρόνο να μιλήσεις. Λοιπόν, εγώ θα πω για τον Πραξτέλη, τον Βούρο, για όσους τους τηλεθέτες μας παρακολουθούν, ότι είναι ένα παλικάρι από τη Μυτιλίνη. Εγώ τον ξέρω από παιδάκι, παρακολουθώντας τον έμαθα, γεννημένος το 95, αν πω κάτι λάθος, Πραξτέλη, με διορθώνεις. Σε καθιέρωσε τον Ολυμπιακό Μίτσελ και ήταν μάτς τότε στη Μυτιλίνη το 0-5 που σύσσωμο στο γήπεδο φωνάζει ο κόσμος να παίξεις, αν θυμάμαι καλά. Και μπαίνεις. Μπράβο. Με την ΑΕΛ Καλονής τότε και μπαίνεις σαν αλλαγή από το Μίτσελ και είναι τον τεμπούτο σου νομίζω στην Super League, στην Άλφα Εθνική, πως τότε ήταν αλλιώς. Καλά τα λέω. Από τότε λοιπόν ξεκινάς μια πορεία με τον Ολυμπιακό, φεύγεις δανεικός, τα αλλάζουν οι προπονητές που κάποιος σε πήγαινε, μετά ήρθε ένας άλλος, μην πάω τώρα στα ονόματα, δεν τα θυμάμαι και καλά, και δεν σε πήγαινε και πας στο Λεβαδιακό δανεικό, δηλώνεις ότι στο Λεβαδιακό γιγαντώθησε, πήρες χαμπάρι πόσο μάγκας και τσαμπουκάς πρέπει να είσαι για να παίξεις μπάλα, φεύγεις από εκεί, κάνεις τον Αποέλ μια καταπληκτική πορεία που ακόμα τους λείπεις. Ακόμα σε αναζητούν, είσαι αξιαγάπητος και το ξέρεις και έρχεσαι στον Όφη με πολύ χαρά το καλοκαίρι και για τους φιλάθλους και για σένα τον ίδιο και για την ομάδα φαντάζομαι, γιατί έχεις χτίσει με δικό σου ιδρώτα και πολύ κόπο ένα καλό όνομα. Αυτή η απόφασή σου που ήρθες στον Όφη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα 28 του Μάρτη, θεωρείς ότι το έκανες καλά? Εντάξει, αν δεν είμαι ένας άνθρωπος που όταν παίρνω τις αποφάσεις προσπαθώ να τις στηρίζω μέχρι το τέλος. Σίγουρα η χρονιά δεν πήγε όπως έπρεπε, είχα κάποιους τραυματισμούς και δεν μπορούσα να βοηθήσω τους συμπαίκτες και την ομάδα να μαζί να πετύχουν τους στόχους που είχαμε θέσει αλλά και να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία που για μένα έπρεπε να συνεχίσουμε την περσινή χρονιά καθώς η ομάδα και το ΣΕΠ καλύτερα από μένα παρουσίασε ένα πολύ σωστό πρόσωπο και έπαιξε για μένα την καλύτερη πάρα από το δίδυμα του Ολυμπιακού, να μην κάνω λάθος και αν διαφωνείτε μπορείτε να μου πείτε. Πήρα την απόφαση που προκειμένου αυτό στην ομάδα του Όφη βλέποντας είχα έχοντας παράδειγμα την περσινή χρονιά για το ποδόσφαιρο που παίχτηκε και ήθελα να επιστρέψω στην Ελλάδα και για προσωπικούς λόγους, αλλά ήθελα και ο πρόεδρος του Όφη μπορεί να με βοηθήσει και σαν άνθρωπο και σε έναν ποδοσφαιριστή. Οπότε θεωρώ ότι αυτά που μου μέχρι τώρα, συγγνώμη που ψηφιακό του, είναι σωστή, αν και η ομάδα όπως είπα και πριν δεν κάνει τη χρονιά που θα έπρεπε να κάνει. Πραξιτέλη, επειδή πολλοί κόσμος ρωτάει για την φετινή σεζόν και είσαι και ένας παίκτης που έχει μεγάλη εμπειρία, έχει παίξει το Champions League, έχει παίξει το Europa League με το Αποέλ. Μα έχει και σε ακόμα τώρα που το λέμε μια φορά με το Ρονάλντο ήταν το Αποέλ. Ναι, υπάρχει. Που τα είπατε λίγο έτσι να πούμε. Υπάρχουν και κάτι φωτογραφίες. Πραξτέλη, επειδή έχει λοιπόν στην εμπειρία, τι πιστεύεις ότι πήγε λάθος φέτος? Γιατί αλήθεια είναι ότι κανένας μας
δεν περίμενε ότι θα φτάναμε τώρα στις 28 του Μάρτη και άλλο στόχο είχαν βάλει κάποιοι στην αρχή και άλλο βλέπουμε τώρα να κυνηγάει. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να σταθώ σε τι λάθη γίνανε, αν γίνανε σωστές επιλογές, αν η ομάδα έκανε σωστές προσθήκες ή αν δεν έκανε σωστές προσθήκες, αν υπήρχαν τραυματισμοί, υπάρχει έλλειψη του κόσμου, αλλά δυστυχώς πλέον ζούμε με αυτό εδώ και ένα χρόνο, οπότε δεν μπορούμε να σταθούμε ότι δείχνει ο κόσμος και η ομάδα δεν αποδίδει. Σίγουρα για την ομάδα του Όφη ο παίχτης... Μπορούμε να δώσουμε λίγο παραπάνω πιο ψηλά τον ήχο του, γιατί δεν ακούνε καλά το... Και παραπάνω δεν μπορούμε να σταθούμε εκεί να λένε ότι δεν παίζουμε χωρίς κόσμο. Μακάρι να είχαμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Μακάρι να μην είχαμε τόσους πολλούς τραυματισμούς που μας αλλάξαν φέτος αρκετά και με βασικά στελέχη. Αλλά ελπίζω ότι τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο τώρα, στο παρόν. Να δούμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να δώσουμε το καλύτερο μας εφόντος ώστε να σώσουμε τη χρονιά και την ομάδα, γιατί αξίζει να είναι σαν παιδική. Εσείς περιμένατε την αλλαγή προπονητή, γιατί έγινε πολύς λόγος και για αυτό το κομμάτι και από τον κόσμο και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Περιμένατε εσείς ότι θα γίνει αλλαγή προπονητή και πώς την είδες εσύ, δουλεύοντας με ένα προπονητή με πολύ μεγάλη εμπειρία όπως είναι ο Νίκος Νιόμπλιας, και αν έχεις δει και διαφορές σε σχέση με το τι είδες με τον Γιώργο Σίμω. Κοιτάξτε, στο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα βλέπουμε είναι συνήθως η αλλαγή των προπονητών. Εγώ προσωπικά δεν έχω να πω κάτι για τον κύριο Σίμω, γιατί ήταν ο άνθρωπος που με έφερε στην ομάδα, μου έδωσε συνεχεία ένα γνωστό με τα χρώματα του Όφη. Όπως έχω ξαναπεί, το εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνει. Με βοήθησε έστω το λίγο χρονικό διάστημα που είχαμε, αλλά στο ποδόσφαιρο η αλλαγή προπονητή φέρνει συνήθως ψυχολογική ανάταση των ποδοσφαιριστών. Και νομίζω ότι στα τελευταία δύο παιχνίδια έχουν παρουσιαστεί λίγο πιο συγκεντρωμένοι. Όπως έχω ξαναπεί, με την αίρεση του κ. Νίκου, λίγο πιο συγκεντρωμένοι. Λίγο έχει δουλέψει πολύ στην ψυχολογία των παιχτών που, όπως είπες και εσύ, μετά τα συνεχεία τυχαία αποτελέσματα έχει θέσει. Και συνεχίζουν περισσότερο αισιοδοξία αλλά και κίνητρο και πάθος τους ώστε να καταφέρουν να σώσουν τη χρονιά. Ραξιτέλη, η επόμενη ερώτηση είναι η εξής. Είδαμε τον Όφη με την έλευση του Νίκου Νόμπλια, όπως το είπες και εσύ, να δείχνει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο μεσοαμυντικό. Δηλαδή να καλύπτει τους χώρους, να δέχεται πολύ πιο δύσκολα φάσεις από ό,τι δεχόταν στο παρελθόν. Έχουν μειωθεί πολύ τα ατομικά λάθη και τα ομαδικά λάθη στην φάση που κάνει άμυνα. Όμως υπάρχει ένα θέμα, σίγουρα το επηρεάζει και οι απουσίες της ομάδας, υπάρχει ένα θέμα μεσοεπιθετικά. Και θεωρώ πάντα και το λέω σε αυτή την εκπομπή και γενικότερα σε όσα χρόνια ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, ότι για να προχωρήσεις κάπου πρέπει να βάζεις και την μπάλα στα δίχτυα. Θεωρείς ότι τώρα με την επάνωδο, γιατί έχουμε την επάνωδο δύο ποδοσφαιριστών βασικών, έτσι δεν είναι, Μανώλη? Ναι, όπως φαίνεται. Όπως φαίνεται λοιπόν, Νέιρα και Τεγκουσμάν μπαίνουν στην ομάδα, δηλαδή πλέον προπονούνται κανονικά και θα τους έχει ο Νίκος στα επόμενα μας. Μπορούμε να δούμε και λίγο καλύτερο τον Όφη μεσοεπιθετικά, δηλαδή στο να δημιουργεί πλέον. Γιατί πίσω είσαι βράχος εσύ. Φαίνεται ότι έχει αποκτήσει και ψυχολογία και μιλάτε εκεί με τους συμπαίκτες σου. Μα έλειψε τώρα. Έλειψε, ό,τι έλειψες, έλειψες. Καλά, αυτό όμως θέμα τύχης. Θέμα τύχης και τώρα τελειώσανε οι ατυχίες, πάμε για τα τυχερά. Από εκεί και πέρα, αυτό που σε ρωτάω, εσύ επειδή ζεις στην ομάδα, σε προπονείς καθημερινά, μπορούμε να ευελπιστούμε ότι θα δούμε και κάτι καλύτερο μέσω επιθετικά? Αρχικά θέλω να σου απαντήσω το πρώτο σκέλος που είπες μέσω αμυντικά. Νομίζω ότι όταν τα όρια και τα περιθώρια στενεύουν, και σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, όλα τα παιδιά αντιλαμβάνονται την ευθύνη που έχουμε. Γιατί πρώτα απ' όλα την ευθύνη την έχουμε εμείς και κανένας άλλος. Ούτως ώστε να παρουσιαστούν όσο είναι πιο συγκεντρωμένοι, να αποφύγουμε τα λάθη, γιατί τα περιθώρια στενεύουν και ένα λάθος ίσως κοστίσει ολόκληρη την κατηγορία. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος που με ρώτησες, σίγουρα με την επάνωδο των δύο ποδοσφαιριστών, γιατί και ο κόσμος ξέρει και εσύ ξέρει καλύτερα από μένα, γιατί πολύ λίγο χρόνο διάστημα παίζω με τον Βαν και με τον Νικουσμάν. Νομίζω ότι είναι πολύ ποιοτική. Η ομάδα τους χρειάζεται και κατά την μια όψη νομίζω ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά τους ώστε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μετά περισσότερες ευκαιρίες. Αλλά να σκοράρουμε και το βολικό φιλικό, όπως είπες. Αυτό είναι που λείπει, αυτό είναι που λείπει και χαίρομαι που σ' ακούω. Χαίρομαι που σ' ακούω να το λες. Ότι δηλαδή το βλέπετε κι εσείς ότι με την παρουσία αυτών παιχτών αλλάζει όλη η μορφή του σωματείου στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Να δημιουργήσει περισσότερο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Πράξη, γιατί όπως είπα και η εμπειρία και η προσωπικότητα από τέτοια μάτς που έχει παίξει στο παρελθόν παίζουν ρόλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Πράξη κατά πόσο υπάρχει πίεση και αν μπορεί αυτή να φύγει, επειδή υπήρχε και αυτό το αρνητικό σερί με τις 10 ήττες, δηλαδή ήταν σαν μια πλάκα πάνω, σαν μια παρένθεση.
που έπρεπε να τη βγάλετε για να δώσετε συνέχεια τώρα στα επόμενα μάτς. Κοιτάξτε, επειδή έχω μια διαφορετική άποψη για το ποδόσφαιρο, πίεση νομίζω έχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ευθύνη, όχι πίεση, αλλά ευθύνη, να φέρουμε την αποστολή που έχουμε θέσει εις πέρας, να σώσουμε την ομάδα γιατί, όπως είπα, αξίζει με τον Παρβάνα με στην Άνθρα Εθνική και να σώσουμε τα κάκος κείμενα. Τώρα από εκεί και έπειτα, όπως είπες και εσύ, αλλά και εγώ, τα λάθη που έγιναν ανήκουν στο παρελθόν, πρέπει να επικεντρωθούμε σε τώρα. Όλοι μαζί, πίεση, δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη πίεση, να βρούμε το περισσότερο κίνητρο, να βάλουμε περισσότερο πάθος και την όρεξη τους ώστε να σώσουμε την ομάδα. Εσύ να παίξεις το Σάββατο, γιατί εδώ να ξέρεις γίνεται χαμός με μηνύματα. Με ρωτάνε, είναι έτοιμος ο πράγμα. Δεν θα παίξεις, δεν ακούσα τη φωνή φαίνεται, μπήκε να τους φάει μόνος του. Καλά, θα παίξει, μην το λέμε, γιατί ναι, σωστό, ο Νίκος αποφασίζει. Πάντως είσαι έτοιμος αν χρειαστεί να παίξεις. Ναι, να τα λέμε έτσι. Σωστό, σωστό. Πράξη, απέμπνε πλέον 6 παιχνίδια για τα play-out. Και αυτό που εγώ θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι πιστεύεις ομάδα να τα καταφέρει, δηλαδή θα βγει αλόπιτα από αυτή τη δοκιμασία που έχει μπει. Νομίζω αν κάποιος το πιστεύει από την ομάδα, δεν έχει θέση την ομάδα. Νομίζω όλα τα παιδιά το πιστεύουν και θα δώσουμε τα πάντα και με πράξη ότι δεν χρειάζονται αρκετά λόγια στο σημείο που βρισκόμαστε να σώσουμε την ομάδα. Και νομίζω ότι εμείς όλους θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, πράξη, πάω στην τελευταία ερώτηση γιατί αρκετά έτσι. Ξέρουμε αν δεν είσαι κιόλα. Να μην ξέρω γιατί η ώρα του οι αθλητέ τώρα θα δουν έχουν καθυστερήσει κιόλα. Πρέπει να πει στο γάλα και να κοιμηθεί σε λίγο. Που λέει ο λόγο. Λοιπόν, τι θέλω να σα ρωτήσω. Από τι ομάδε, έτσι όπω φαίνεται, εμεί το βλέπουμε και λίγο ψυχρά, δημοσιογραφικά, ποδοσφαιρικά, που λένε έξω από το χώρο πολλά τραγούδια. Ξέρουμε, εμεί είμαστε αυτοί που είμαστε έξω από το χώρο. Βλέπουμε Λάρισα, Πανετολικό Όφη, που από του τρει ο ένα δεν θα μπει σε περιπέτειες. Αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να αλλάξουν δεδομένα. Δηλαδή, μπορεί να κάνει κάποιο σε μια ομάδα που δεν περιμένουμε και να αλλάξουν πράγματα. Ναι, όλες οι ομάδες. Εσύ, σαν ποδοσφαιριστής ή τουλάχιστον έτσι όπως το ζεις μέσα, ποια ομάδα είναι αυτή που σε προβληματίζει? Δηλαδή, λες ότι δύσκολα αυτά τα μάτς, δύσκολη η Λάρισα, δύσκολο Πανετολικός, ο ΠΑΣ. Ποια ομάδα είναι αυτή που σας δημιουργεί ένα αίσθημα ότι δύσκολο αυτό το μάτς? Από αυτές τις ομάδες που μάχεστε, που έχουμε τα επόμενα παιχνίδια για το να φανεί ο τελικός. Ο τελικός που θα καθαρίσει και οι άλλοι δύο που θα πάνε για τα δύσκολα. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι οι δύο αυτές τις ομάδες έχουν ξαναπέσει. Ναι, εσύ τις γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Ναι, θεωρώ ότι καμία ομάδα αυτές που θα παίξουμε, στη συνέχεια εκτός από την ομάδα του Βόλου που και πέρασε αυτό, νομίζω ότι όλες τις ομάδες αξίζαμε κάτι παραπάνω. Εν τέλει δεν το πήραμε και τώρα έχουμε την ευκαιρία σε αυτά τα 6 παιχνίδια που έχουν απομένει ως το τέλος. Να πάρουν το μάξιμο το βαθμό τους ώστε να χαμογελάσουμε στο τέλος και σίγουρα δεν θα είμαστε εμείς που θα βγούμε στις περιπέτειες. Άρα δεν έχεις κάτι που να λες ότι αυτή η ομάδα είναι δύσκολη, σκοκατάβλητη, με προβληματίζει, με αγχώνει. Είναι όλες οι ομάδες, τις βλέπετε ότι μπορούμε, τις έχουμε που λέμε ποδοσφαιρικά, τις έχουμε. Να σου πω την αλήθεια, ας κοιτάξουν και άλλες ομάδες πώς θα αντιμετωπίσουν εμάς. Εμείς ασχοληθούμε με την μας απόδοση και δεν θα ασχολούμαστε με άλλες ομάδες και πώς θα παίξουν και εκεί να παίξουν. Μπράβο, ρε Παίξτε, μ' άρεσε η απάντησή σου. Και μια τελευταία, εγώ, γρήγορη, φαντάζομαι ότι σε θέλαμε βέβαια καμιά ώρα μαζί μου, δεν τα λέγαμε. Για μπάλα, η μία ερώτηση είναι για τον Όφη και σε κλείνω με μία για Εθνική Ελλάδα και τελειώσαμε. Λοιπόν, πες μου κάτι. Η ποιήση, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και το έχουν πει και μεγάλες ποδοσφαιρικές ηγετικές φυσιογνωμίες στον πλανήτη. Η πίεση είναι σε έναν άνθρωπο που τραβάει το λούκι να μεγαλώσει τα παιδιά και κάνει δύο δουλειές και δεν μπορεί να κοιμηθεί καλά, δεν τρώει καλά κλπ. Εκείνη η πίεση. Όμως, στον ποδοσφαιριστή, όταν έχει συνεχή κακά αποτελέσματα, λίγο βαραίνουν τα πόδια, λίγο η ανάσα του γίνεται πιο βαριά. Δεν έχει αυτή τη χαλαρότητα που λέμε, ξέρεις, είναι αλλιώς να παίζεις όταν το μάτς είναι 3-0, θα κάνεις και την ενέργεια παραπάνω, θα κάνεις και πιο σωστά. Αυτό το πράγμα το βλέπεις εσύ σε πιθανόν πιο άπειρους συμπαίχτες μέσα στην οικογένεια του Όφη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν σου λέω, εννοώ το άγχος που είσαι λίγο σφιγμένος, πιο μαζεμένος, όχι μην ξανακάνω λάθος, όχι λες να ξαναγίνει πάλι, όχι όλο αυτό δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ή αρχίζετε σιγά σιγά και με την παρουσία του Νίκου Λόμπια να φεύγει αυτό, να χαλαρώνεται, να ευχαριστεί το ποδόσφαιρο. Αρχικά θέλω να σου πω ότι και παίκτες μεγαλύτερου ελληνικού και μεγαλύτερης αξίας όταν βρεθούν σε δύσκολα σημεία να κάνουν μάτια τους βλέπουμε ότι κάνουν και αυτοί αρκετά λάθη. Συμφωνώ σε αυτό, ισχύει για όλους. Είναι κάποιοι άνθρωποι που λέμε κρύο αίμα και υπάρχουν ποδοσφαιριστές αυτής της κατηγορίας που λέμε το κρύο δεν πάνε τελικό του Μουντιάλ και τα πάνε το 89 λεπτό.
να πάρει την μπάλα, τη στήσει στο φάουλ, στο πέναλτι, είναι χαλαρό, είναι χαμηλή η στιγμή του. Όπως παράδειγμα, αυτό ήταν ο Μέση, ο Ροναλντίνιο που έπαιζε και γέλαγε. Μιλάμε τώρα για μεγάλες μορφές. Αυτό το πράγμα πιθανόν κάποια παιδιά είναι κομμάτι του χαρακτήρα. Μπαίνει, είναι βαριά η ανάσα τα πόδια. Είσαι, ξέρεις, σε μια κατάσταση έξαψης, η οποία σου δυσχεραίνει το να είσαι χαλαρός, να απολαύσεις το παιχνίδι και εκεί δεν είσαι τόσο καλός. Αυτό υπάρχει τώρα με στην ομάδα ή αρχίζει να βελτιώνεται. Γιατί το είδα εγώ με τα μάτια μου σε πολλά μάτς πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ενώ για τα 10 άσχημα αποτελέσματα που είχε off. Αρχίζει αυτό να επανέρχεται, αρχίζουμε λίγο να χαλαρώνουμε, να ευχαριστιόμαστε το μάτς. Γιατί μόνο τότε μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να αποδώσεις. Σίγουρα, όταν έχεις να κερδίσεις 10 παιχνίδια, είναι λογικό να υπάρχει μια πίεση και ένα βάρος το οποίο χαρακτήρισε εσύ και βαριά πόδια. Προσπαθώ και... να το περάσω στον τηλεθεατή τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνω, δεν έχω παίξει όλη μπάλα. Όχι, όχι, νομίζω ότι όλος ο κόσμος καταλαβαίνει τι θες να πεις, είναι απόλυτα λογικό και το σέβομαι. Σίγουρα χρησιμοποιούν πάρα πολλά νεαρά παιδιά, δεν θέλω να σταθώ σε δικαιολογίες για να παρεξηγηθώ έτσι. Αυτά που λέω δεν είναι δικαιολογίες, είναι η πραγματικότητα. Και ενδεχομένως δεν έχουν βρεθεί σε παρόμοιο σημείο τους ώστε να σώσουν μια ομάδα. Αλλά γι' αυτό είναι και στην ομάδα και έμπειρα παιδιά. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα ονομάσουμε. Ναι, σίγουρα. Να παρασύρουμε αυτά τα... να τα βοηθήσουμε, ούτως ώστε όλοι μαζί να καταφέρουμε να σώσουμε την ομάδα και να έχουμε την εικόνα που πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν θέλω να σε κουράσω άλλο. Τελευταία ερώτηση είναι ότι έχει περάσει από όλες τις εθνικές ομάδες, άντε 17, άντε 18, άντε 21. Έχει φορέσει το εθνό σου πολλές φορές στο στήθος σου. Πες μου, τι βλέπεις, τι θα πίστευες κάποιο παίχτη που δεν τον έχεις δει, θα τον ήθελες στην εθνική. Πώς βλέπεις αυτή τη νέα εθνική που μπαίνει σε μια διαδικασία, μήπως ξανανιώσουμε αυτές τις μεγάλες στιγμές να βρεθούμε σε ένα Μουντιάλ. Αν δεν κάνω λάθος, πέρσι η ομάδα με τη λατινική της πορεία είχε ανοίξει την πόρτα. Νομίζω αν δεν σταματούσε το πρωτάθλημα θα πήγαιναν τρεις ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. Στην εθνική ο Κοσμάς, ο Μάρι, ο Μερνάκης και ο Σωτήριο, αν δεν κάνω λάθος. Ισχύει, σωστός. Τα δύο φιλικά. Σίγουρα μια καλή πορεία της ομάδας βοηθάει και τον ποδοσφαιριστή να πάει στην εθνική Ελλάδος. Σίγουρα. Όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, είναι πιο δύσκολο για έναν ομοσπονδιακό προπονητή να καλέσει έναν ποδοσφαιριστή από μια ομάδα που ενδεχομένως θα παλεύει για τη σωτηρία. Σίγουρα και κάθε ποδοσφαιριστή είναι ύψιστη τιμή να φορέσει την πανέλα της εθνικής. Οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή πιστεύω ότι θέλει να εκπροσωπήσει τη χώρα του για να φορέσει την πανέλα της εθνικής ομάδας. Νομίζω ότι ειδικά στη θέση του δεξιού αμυντικού, που ο προπονητής ταλαντίζεται να βρει ένα ποδοσφαιριστή. Έχει δίκιο. Ή τοποθετεί κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι εξτρέμ και τους βάζει πίσω. Νομίζω ότι έχουμε ένα παιδί στην ομάδα τον Αβδούλο, ο οποίος με την παρουσία του φέτος στην ομάδα και με τις συμμετοχές που έχει στην αθλητική, ειδικά φέτος, νομίζω ότι αξίζει μια ευκαιρία που να πάει και να. Άκουσε τι είπε, γιατί, τα λέω γιατί είπα του Άρη ότι εγώ βλέπω στην εθνική στο δεξί άκρο. Δηλαδή βλέπω ποιοι παίχτες πρέπει να είναι. Γιατί με το δικό μου μάτι, ο Ανδρούτσος, ο Ουες και του Αστέρα Τρίπολης, ο Κότσιρας. Έβλεπα ότι αυτοί οι τρεις πρέπει να εναλλάσσονται. Ο Ουες φυσικά με λιγότερο χρόνο σου να πάρει λίγο μπροστά του, αλλά αυτοί οι τρεις είναι δεξίμπακτοι για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τη δεδομένη χρονική στιγμή με το φορμάρισμα που έχουν, γιατί διαφωνούσα σε κάποιες επιλογές και το έλεγα του Σαρή. Μπράβο, συμφωνούμε σε αυτό, αλλά έχουμε μάτι. Όχι, όχι. Αυτά που βλέπεις. Γνωρίζω τα παιδιά προσωπικά και το Χάρη και το Θανάση. Συγχαρητήρια για την κλίση και όλο τον Θανάση τον Ανδρούτσο. Απλά θεωρώ ότι και ο δικός μας παίκτης αξίζει μια ευκαιρία τους ώστε να δείξει τι μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Μαλάξη, όχι, με κάλυψες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια έχω πολλά μηνύματα. Έχω μηνύματα εδώ από τηλεθεατές που είναι από φίλους του και από το χωριό του, από τη Μυτιλίνη μου στέλνουν εδώ πέρα. Και από έναν φίλο που υπογράφει σαν σεφ και λέει πράξη συγχαρητήρια. Μήπως έχει προσωπικό σεφ πράξη και σου φτιάχνει μια διατροφή και αυτό τώρα τελευταία πετάς. Όχι, λέω γιατί λέει σεφ, λέω όμως έχει κάνει. Δεν ξέρω. Εδώ βλέπω τα μήνυματα. Τα μήνυματα που στέλνω. Πράξη, εγώ θέλω να σου ευχηθώ λέω ψυχά ένα πράγμα. Θα σου πω υγεία. Να είσαι γερός. Όπως και όλα τα παιδιά. Υγεία. Αυτά που έχουμε δει φέτος είναι δηλαδή σαν να είναι από παραμύθι, είναι κάποια μαγικά, σαν να έρθει κακιά νερά είδα και χτύπησε με το λαμπάκι τον όφι. Να σου ευχηθώ να είσαι υγιέστατος και όλα τα άλλα ξέρεις πώς θα το κάνεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, πράξη, και με την νύχτα το Σάββατο. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ. Καλή επιτυχία στην εκπομπή. Γεια σας. Ευχαριστούμε.